Λοιπόν, Φίλιππε, δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά δεν αποφεύθηκαν τα επεισόδια μετά το πέρας της πορείας στην περιοχή των Εξαρχείων. Πριν από περίπου 5 λεπτά ξέσπασαν εδώ στον δόσο Τουρνάρη και Ζαΐμι, νεαροί οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ύψος της πλατείας των Εξαρχείων και παίρνοντας αντικείμενα που βρίσκουν στον δρόμο, τους βλέπω να κρατούν σκουπίδια, κάποιες γλάστες, κάδους, να τα ξενοδομήσουν όλα αυτά προς τις αστυνομικές δημιουργίες οι οποίες βρίσκονται επί της Στουρνάρη. Υπάρχει μια πολύ μικρή απόσταση, μικρότερη των 100 μέτρων μεταξύ των αστυνομικών δημιουργιών, αρκετοί άνθρωποι της αστυνομίας, Φίλιππε, περίπου 40 στο συγκεκριμένο σημείο και τουλάχιστον τριπλάσει λίγο πιο πίσω, καθώς και άνθρωποι της ομάδας Δέλτα. Από την άλλη μεριά, στην πλατεία των Εξαρχείων, νεαροί οι οποίοι εμφανίζονται, πετούν κάποια αντικείμενα προς τους αστυνομικούς και στη συνέχεια οπισθοχωρούν. Νωρίτερα είχαμε και χρήση βοβίδων κρότου λάμψης, όχι όμως και χημικών, από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους απέστησαν λίγα μέτρα πιο πίσω. Και τώρα βλέπουμε και τους αστυνομικούς να οπισθοχωρούν, να κατεβαίνουν δηλαδή προς την πλευρά της Πατησίων. Βρισκόμαστε πάντα εδώ, Ζαΐμι και Στουρνάρη. Φίλιππε, να θυμίσουμε ότι τα Εξάρχεια ουσιαστικά είναι αποκλεισμένη ζώνη, καθώς δεν επιτρέπεται σε πολλά σημεία. Ακούμε τώρα βοβίδε κρότου λάμψη από την περιοχή της πλατείας των Εξαρχείων. Κινούμαστε κι εμείς, μια δημιουργία ξεπροβάλλει από στενό, κυνηγώντας τους νεαρούς οι οποίοι δεν τους είχαν αντιληφθεί και βρισκόσαν πολύ κοντά στο συγκεκριμένο σημείο. Οι νεαροί οπισθοχώρησαν με μεγάλη ταχύτητα και τώρα οι δημιουργίες που αναφέραμε προηγουμένως κινούνται και αυτές με ταχύ βήμα προς την πλατεία των Εξαρχείων, όπου τώρα βρίσκονται οι νεαροί. Έχουμε και χρήση χημικών. Σωτήρη, πάρε μια ανάσα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις τώρα εκεί με χημικά, με βομβίδες κορδουλάμης. Πάρε μια ανάσα. Παρακολουθώ εμείς συνεχώς τις εικόνες. Είμαστε στην οδό Στουρνάρη με την Ζαΐμι. Είμαστε πάντα σε επιφυλακή βεβαίως για οτιδήποτε συμβεί και τελικά δεν επετράπει ένα ακόμη μικρό επεισόδιο. Είχαμε νωρίτερα βεβαίως όλες αυτές τις εικόνες που εκτελήχθησαν κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου και της πορείας για το Πολυτεχνείο. Τελικά η ένταση μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια. Δεν ήταν δηλαδή το μοναδικό επεισόδιο αυτό που συνέβη στην περιοχή του Χίλτον, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζεται περίπου στις 8.30, 8.31 ακριβώς για να είμαστε ακριβείς, στην περιοχή των Εξαρχείων. Βλέπουμε δημιουργίες τώρα των ΜΑΤ που είναι παραταγμένες και πολλούς μοτοσυκλετιστές της Δίας. Έτσι, Σωτήρη. Ναι, μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας είναι από αυτή και Δέλτα. Και Δέλτα στην πλατεία των Εξαρχείων, καταδιώκοντας τους νεαρούς. Βλέπετε στην εικόνα μας κοινές, οι οποίες δεν τους βλέπουμε πολύ συχνά, Φίλιππε, καθώς τα τελευταία χρόνια συνήθως λαμβάνω χώρα οι οδομαχίες στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετή ώρα. Τώρα όμως η αστυνομία δείχνει να μην έχει ανοχή στο θέσιμο στα συγκεκριμένα επεισόδια, καθώς με το που ξέσπασαν αμέσως ταχύτητα πολλές δημιουργίες κινήθηκαν προς την πλευρά των Εξαρχείων, από την κάτω πλευρά που βρισκόμαστε, και από την πάνω βλέπω και άλλους που έχετε για αρκετές δεκάδες μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή περικυκλώνουν ουσιαστικά την πλατεία των Εξαρχείων. Είναι αρκετά δύσκολη πρόσβαση, Φίλιππε, είναι και χρήση χημικών στο συγκεκριμένο σημείο, νομίζω το βλέπετε από την εικόνα μας, διαρκώς το ελικόπτερο της αστυνομίας πετάει από πάνω μας και συντονίζει. Θα μου επιτρέψει λίγα λεπτά να απομακρυνθούμε, η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική.